Τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τράπεζες? Ουσιαστικά, η σύντομη έκδοση των συμβάντων είναι μια αμερικάνικη τράπεζα, η 16η μεγαλύτερη, Silicon Valley Bank. Εκεί ήταν πάρα πολλές startups στο San Francisco, στο Silicon Valley, είχαν τα λεφτά τους εκεί. Φαλήρισε. Απροσδόκητα, δεν το περίμενε κανείς. Τη μία μέρα ήταν κομπλέ, τη μία μέρα ήταν μια βραβευμένη Ferengi τράπεζα, την επόμενη μέρα είχε φαλήρισει. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένας πανικός στις παγκόσμιες αγορές. Ήρθε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να τον μπαλώσει από την τσέπη της. Και αυτό επηρέασε και τα κρύπτο. Και εδώ φαίνεται πως το τραπεζικό σύστημα είναι συνυφασμένο με το σύστημα των κρυπτονομισμάτων, τουλάχιστον για την ώρα. Το USDC, ένα από τα μεγαλύτερα stablecoins, κρυπτονομίσματα δηλαδή τα οποία είναι σταθερά και πρέπει να κρατάνε την τιμή τους ίση με το δολάριο. Αυτό είναι ένα stablecoin. Έχει πάντα σταθερή τιμή ίση με ένα δολάριο. Το USDC λοιπόν, λόγω της πτώχευσης της Silicon Valley Bank και λόγω του Σαββατοκυριάκου, επειδή δεν υπήρχε ρευστό στις αγορές, έπεσε κάτω από το ένα δολάριο, έφτασε στα 88 cents. Και δημιουργήθηκε πανικός στις αγορές. Έχει σχεδόν επανέλθει βέβαια η τιμή του πλέον, αλλά ο πανικός της Παρασκευής και του Σαββάτου ήταν ακραίος. Και αυτό συνέβη γιατί η εταιρεία που εκδίδει το USDC, η Circle, είχε κομμάτια τα λεφτά της από το αποθεματικό της, μερικά δισεκατομμύρια, τα είχε μέσα σε αυτή τη Silicon Valley Bank που φαλήρισε. Και από εκεί ξεκίνησε όλο το πρόβλημα. Θα τους ξεχρεώσουν, Νίκο, γενικά τους βγάλουν από την τρύπα. Το έχει κάνει ήδη η Αμερικανική κυβέρνηση γιατί δεν θέλει να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Άμα δείτε τι γίνεται με τις μετοχές των τραπεζών, θα πάρετε σοκ. Όλες οι μετοχές των τραπεζών στην Αμερική καταραίουν. Λιώνουν σαν τα παγωτά και μετά σου λένε ότι τα κρύπτο είναι επικίνδυνα και καλά. Αλλά στην πραγματικότητα αλλού είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να θες να στείλεις τα λεφτά σου και να μην σε αφήνουν. Και μιλάμε για μικροποσά, έτσι. Τώρα, μόνο αυτή τη βδομάδα είχα επαφή με δύο άτομα που θέλουν να στείλουν κάτι μικροποσά για Ελλάδα, μιλάμε έτσι. Θέλουν να στείλουν μερικά χιλιάρικα και δεν μπορούσαν γιατί τους έκοβε τη συναλλαγή η τράπεζα και έπρεπε να πάνε από το κατάστημα, έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο για τα δικά τους λεφτά. Πώς γίνεται για τα δικά σου λεφτά να πρέπει να πάρεις τηλέφωνο για να σου δώσουν έγκριση να τα στείλεις? Είναι ακραίο αυτό. Ενώ με τα κρυπτονομίσματα δεν σε περιορίζει κανείς. Δεν σου λέει ότι όχι, δεν τα στείλεις. Γιατί έτσι σου λέμε, γιατί είμαστε ντεβατζίδες σου και εμείς ελέγχουμε τα χρήματά σου. Ό,τι πούμε εμείς θα κάνεις. Με τα κρυπτονομίσματα, αν θες να στείλεις κάπου τα λεφτά σου, θα στείλεις εσύ. Και γι' αυτό τα πολεμάνε και τόσο. Και αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά τώρα που καταραίουν οι τράπεζες, στην Αμερική τουλάχιστον, είναι ότι ανεβαίνουν τα κρυπτονομίσματα. Όλες οι τραπεζικές μετοχές στο Αμερικανικό χρηματιστήριο πέφτουν, λιώνουν και τα κρυπτονομίσματα ανεβαίνουν. Γιατί τα κρυπτονομίσματα είναι το πραγματικό ελεύθερο χρήμα.